Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε ακόμη, ενώ All About Harrison Air ξεκινάει και θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 6.30. Έκπληξη. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Ποια είναι η έκπληξη? Ότι είσαι στο στούντιο επιτέλους. Όχι, ότι είσαι στο στούντιο, είναι μια πολύ καλή έκπληξη. Και χθες ήσουν βέβαια, δύο μέρες έρει. Φιλτίε, βέβαια. Πού είναι αυτά? Αύριο τη φάγαμε. Βόλος Πανσεραϊκός 0-0. Τι λες, φίλε? Στα πρώτα 38 δευτερόλεπτα. Βεβαίως, ξεκίνησε. Μαγεία βλέπω εδώ. 1-1 το πρώτο. Τι μαγεία? 0-1-2-1. Εγώ κυνηγάω στο Κύπρο τέτοια αποτελέσματα. 0-1-2-1. Ναι. Πασαραϊκός. Ή αλλιώς 5-0-6-0. Πιθανό. Ναι. Αν και νομίζω ότι ο Βόλος περισσότερο την προσοχή του θα μείνει στο πρωτάθλημα την έχει, αλλά τέλος πάντων στο πρωτάθλημα. Μα δεν είπα για στόχο κυπέλου. Εγώ είπα, έκανα μια στοιχηματική πρόγνωση. Δεν είπα για το ποιο θα. Ο Βόλος φημίζεται για τις στοιχηματικές του προγνωστικά. Δεν κόζει. Δεν κόζει, βεβαίως. Λοιπόν, FM γεννώντα μήνυματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δώσουμε εισιτήρια. Δώσε δύο. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος. Κυριακή, 5 η ώρα. Νίκ Γκάλης Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λίγο πριν τις 6.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Για τα γιατί φύχω μόλις μπροστά στο για τα δύο εισιτήρια. Είσαι αλλεργικός, μάλλον στον αέρα της πόλης μπορεί. Πολύ πιθανό. Μια ακόμα δικαιολογία για να λείπεις. Άνοιξε λίγο το παράθυρο πίσω. Όχι, ρε Χρήστα, θα ανοίξω το παράθυρο. Άνοιξε λίγο να δούμε. Φούτε, τέτοια φορά έχει ντυθεί να πα στον πόλεμο. Τι, άνοιξε. Τον πόλεμο, ρε Χρήστα. Μπράβο, ωραία. Άνοιξε λίγο. Α, να πάρει να ανανεωθεί λίγο αέρα. Παγώσει ρε ο άλλος. Ναι. Θα τρελαθούμε τελείως. Εντάξει. Καινούργια. Αν είναι δυνατόν. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Σουκού που έχει πραγματάκια. Τώρα ακούγεται το θόρυβος απ' έξω, το οποίο δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων. Άσε ρε φίλε λίγο, άσε, κορνάρι. Ο λαός. Ρε τι γίνεται, μήπως είναι κάποιος που ακούει κιόλας γι' αυτό. 5 λεπτά λίγο να ανανεωθεί. Όποιοι ακούνε να περάσουν έξω από το Λίμπερο και να φωνάξουν. Απ' την οδό τύπου. Απ' την τύπου είναι. Η τύπου είναι, ναι. Αν είστε εδώ πέρα κοντά, λέω το Σοφού. Η τύπου είναι στενάκι, γι' αυτό δεν είναι φασαρία. Ναι, η τύπου ρε παιδί μου, η οποία ανεβαίνει και είναι το παράθυρο. Ο Σταύρος το πρωί, όλη την εκπομπή έτσι την κάνουμε. Με ανοιχτό παράθυρο. Θα το κλείσουμε, φίλε. Δεν ακούγεται ο χώρος. Δεν ακούγεται τίποτα. Γιατί δεν το ανέσουμε. Είχε πολύ ένταση ο Ζαγόρας πριν στην εκπομπή. Πόση ένταση πια είχε. Τι, είχε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα είχε. Να ακούτε τη ζούγκλα το μεσημέρι. Σωστό. Όχι το πέναλτι το βράδυ. Τη ζούγκλα το μεσημέρι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Όχι, okay, εγώ γι' αυτό, αλλά μου άρεσε. Είχε ένταση. Μ' αρέσει όταν οι εκπομπές του Γιώργου έχουν ένταση. Ναι, πραγματική όμως. Γιατί υπάρχουν και οι προσχηματικές. Σαν τη δίκη του Θωμαίδη. Τι? Τι έτσι λέει, μια προσχηματική δίκη λέει πάντα ο Κυριάκος. Λοιπόν, μάλιστα. Φαντάζομαι θα ψάξει και θα αναλύσει το θέμα ΠΑΟΚ, Ξάνθης και τα λοιπά στην επόμενη δίκη. Γιατί μην το ψάξει? Τι? Γιατί μην το ψάξει? Γιατί είναι στο Open. Εντάξει, γιατί έγινε. Το Open είναι αντικειμενικό κανάλι. Ναι, ναι, όσο είναι και το One. Τι? Η ανήκουσε η ιδιοκτήτη ομάδα, ρε φίλε. Δε στο δελτίο ειδήσεων. Αλήθεια είναι αυτό. Ο ένας παρουσιάζει τον ΠΑΟΚ σαν είναι η Μπαρτσελώνα και ο άλλος παρουσιάζει τον Ολυμπιακό σαν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό έπαιξε Ισπανός διαιτητής. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ. Μέσα μαζική ενημέρωση τα οποία ανήκουν σε έναν άνθρωπο δεν μπορούν να είναι αντικειμενικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και ο Καρυπίδης να είχε ένα κανάλι δεν θα μπορούσε να είναι αντικειμενικό. Ναι, αν είχε ο Καρυπίδης κανάλι, θα λέγανε τα παίρνετε από τον Καρυπίδη. Εντάξει. Ενώ όλοι όσοι δουλεύουν στα κανάλια αυτών είναι. Καλά κάνουνε, ρε δουλειές. Όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι. Να υπάρχουν δουλειές να πληρώνουν τον κόσμο. Δουλειές, ο κόσμος. Αλλά μην τα βαφτίσουμε τα κανάλια και τα μέσα που ανήκουν σε κάποιον αντικειμενικά. Τα κανάλια. Δεν τρελαθούμε τώρα. Τα κανάλια. Anyway. Εμείς όλα παουτάρεις τι είμαστε δηλαδή με τον Άρη. Άκου λίγο. Το ΠΑΟΚ και το Άρης και το Ολυμπιακός είναι μια μικρογραφία. Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι επιχειρηματίες, κύριε συνάδελφε, ναι, ναι, που έχουν κανάλια, ναι, ναι, εξυπηρετούν εντός εισαγωγικών την πολιτική του τόπου, την κοινωνία. Εξυπηρετούν την πολιτική του ιδιοκτήτη. Mm. Τι? Γι' αυτό και οι, γι' αυτό και οι άνθρωποι. Και δεν νιώθω. Εγώ να σου πω κάτι, καλά κάνουν και καλά εξηγούνται. Ο καθένας δημιουργεί ένα δικό του μηντιακό κύκλο, μια μηντιακή αλυσίδα, για να περνάει αυτά που θέλει. Φυσιολογικό είναι. Δεν είναι κάτι στην Ελλάδα πρωτόγνωρο και να πέφτουμε τα σύννεφα τώρα. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν μα πει εντάξει. Μα δεν το λέμε κακό τρόπο. Δεν υιοθετώ. Είναι το φυσιολογικό. Oh. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει ένα άνθρωπο ένα κανάλι και αυτό το κανάλι δηλαδή να πει κάτι αρνητικό για αυτόν. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Τι ακάτω, το κλείσει. Το κλείσει. Το λογικό είναι και το φυσιολογικό. Απλά μην πλασάρουμε τη λεζάτα του αντικειμενικού. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κύπελο, έχουμε άλλο μα αυτή την ώρα σε εξέλιξη το κύπελο. Δεν σα δω.
Βγαίνουν τα ζευγάρια, τελειώνουμε σιγά σιγά. Ναι. Τα ζευγάρια, λέει, οι αντίπαλοι. Να δούμε τώρα πότε είναι κλείσει και τα λοιπά. Βάλει κάτι να παίζει από πίσω. Ναι. Βάλει κάτι να παίζει από πίσω. Από άλλο. Βάλει, βάλει. Λοιπόν, Greece Cup. Greece. Greece Cup. Αυτή η εφαρμογή είναι σαν τα 40. Greece Cup, λοιπόν. Βόλος Πανσεραϊκός αυτή την ώρα, ναι, στο 7ο λεπτό, στο 6ο λεπτό είμαστε βλέπω εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και Παναθηναϊκός Παναχαϊκή μετά. Έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι βρίζονται έξω κάτω στον οδοτύπου. Μόνο εσύ τα ακούς. Εγώ τα ακούω γιατί έχω αυτή. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε και σήμερα και να σχολιάσουμε. Ναι. Ζωτικό είχε και το παράθυρο, γι' αυτό έχω. Λοιπόν, στο κεφάλι. Ναι. Και για το ποδόσφαιρο φυσικά. Και για, το μπάσκετ. Εντάξει, στο μπάσκετ βέβαια τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά δυστυχώς. Έχουμε ρεπορτάζ, ειδήσεις βασικά σχετικά με τον επερχόμενο αντίπαλο του Άρη στο ποδόσφαιρο. Μια αγγελία εδώ μου λέει ένας φίλος. Ναι. Χαρίζεται τρακτέρ ελαφρώς μεταχειρισμένο. Ναι. Το μόνο που θα επιβαρυνθεί αυτός που θα το πάρει είναι η βαφή από κίτρινο σε ασπρόμαυρο. Μαζί θα πάρει δώρο και χάρτες του Ακροποτάμου, του Κοκκινοχώματος και της Φλόρινας. Του Ακροποτάμου είναι δίπλα στο Βαθύλακο, το ξέρετε. Καστανάς, πρόχωμα, Βαθύλακος. Εγώ λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Εγώ λέω ότι θα γίνει. Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλά. Λοιπόν. Απλά όλοι το στοχεύετε το θα γίνει ή δεν θα γίνει σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εγώ το στοχεύω σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό. Γενικότερα μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Τέλος πάντων. Την επιρροή στο κομμάτι των ενώσεων. Ναι, που λέτε, καταλαβαίνω. Την ΚΕΔ. Τις επιτροπές της ΕΠΟ. Εκεί θα γίνουν πολλά πραγματούδια. Εντάξει. Και σας το έχω πει όχι τώρα. Που ανακαλύψατε τον ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Στο έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θυμάσαι. Ναι. Έχει 2-3 μήνες. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία μου στην άρεση, στην τελευταία σελίδα. Έγραψες! Επίσης, για την ΕΠΟ. Όχι, και ενώ για αυτό το Σάββατο. Όχι. Α, αχώθηκα. Λέω τι. Νωρίς είναι ακόμα. Βέβαια. Πέμπτη. Έτσι. Αυτά. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στους Σάβες. Να πούμε χρόνια πολλά. Στον, χρόνια πολλά στον αδελφό μου πρώτα απ' όλα. Ο αδελφός Σάββας είναι. Ο οποίος έχει σήμερα τη γιορτή. Να το χαίρεσαι, ρε φίλε. Μας κάνανε ειδική μου πακέτο για να ξεμπερδεύουν σε δύο μέρες. Λοιπόν. Αύριο γιορτάζει ο Νίκος, παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Κερνάει εδώ πέρα όλο τον κόσμο στη γιορτή αυτή. Γι' αυτό πάλι η τράπεζα τεράστια ήκε. Πες μου αυτό που έκανα εγώ σήμερα. Χρηματοδότησε. Ποιος άλλος το κάνει. Αν μπαγιάτικα αύριο. Τι μπαγιάτικα, ρε Χρυσάνθε. Τι είναι τα περσινοπιτάκια του κύριου Σταύρου. Άσε ρε, τα πήρε ο Σάββας. Τα πήρε και πήρε, τα πήρε εσύ. Στην τράπεζα πήγε άλλα αυτό. Στην τράπεζα πήγε άλλα. Ναι. Την Πειραιώς. Εκεί. Και η τράπεζα κίτρινη. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι Βάζελο. Και τι έκανα. Ναι. Παναθηναϊκός. Ο αδερφός σου είναι Παναθηναϊκός. Ήταν Άρης, αλλά όταν έφυγε ο Γκάλης από τον Άρη και πήγε στον Παναθηναϊκό, είναι Παναθηναϊκός. Αποσύρω τις ευχές. Αλλά τώρα, λόγω εμού, είναι περισσότερο γέρνη προς τα μας. Το φέρνω πάλι στη σωστή πλευρά. Εντάξει, τι έκανε. Το φέρνω πάλι προς τη σωστή πλευρά. Γι' αυτό. All about πάω. Ναι, 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 ναι. Και έχει και συνάδελφο κιόλας ένα πρώην προπονητή του Άρη στο Βόλεϊ. Και άλλους συνάδελφους έχει. Τι λοιπόν. Που σε ξεφωνίζαν κάποτε. Λοιπόν. Εντάξει, πειράζει. Δεν υπάρχει καλή κακή διαφήμιση. Χρειάζεται να υπάρχει διαφήμιση. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό. Χρόνια πολλά σε ποιον πήγες να πεις. Φαντάζομαι σε ποιον να το πω εγώ. Ναι. Σάκη, όχι αυτή την ώρα. Λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν. Μην κοιτάς έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον νέο προπονητή του Αδρομήτου. Ο οποίος θα κάνει και τον τεμπούτο του κόντρα στον Άρη την Κυριακή, τον κύριο Σάβα Παντελίδη. Μαχαίρετε το όνομά του. Υγεία να έχει ο άνθρωπος. Εννοείται, τον είχαμε κι εμείς εδώ πέρα, τον ξέρουμε, τον ζήσαμε. Καλά να είναι. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να επιστρέψει στους πάγκους κόντρα στην ομάδα την οποία αποχώρησε ο ίδιος με την παραίτησή του στις αρχές του Σεπτέμβρη. Και είναι μια εξέλιξη η οποία δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο. Απέκτησαν κίνητρο κάποιοι παίκτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο. Μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει στο Βόλος Άρης, κάποιοι παίκτες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο κίνητρο. Ας το δούμε και στην πράξη αυτό. Εμείς όσον αφορά τον Σάββα Παντελίδη, τον περιβάλαμε με εμπιστοσύνη για όλο το χρονικό διάστημα που ήταν προπονητής στον Άρη. Με στήριξη για όλο το χρονικό διάστημα που ήταν προπονητής στον Άρη. Άσχετα αν μετά σε ένα σημείο δεν τον στήριξε ο ίδιος ο Άρης, με την έννοια που όλοι ξέρουμε πριν το παιχνίδι με την Ξάνθη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, μετά την νίκη στην Ξάνθη, υπήρξε μια συνολική στήριξη του προπονητή σε όλα τα επίπεδα και από όλους, με στόχο φυσικά
να πάει μπροστά η ομάδα. Αλλά ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποχώρησε ο άνθρωπος που εισηγήθηκε την απόκτησή του, ο κύριος Διαμαντόπουλος. Αποκτήσε τον ερχόμο του. Απέκτησε παίχτη. Απέκτησε προπονητή. Τον ερχόμο του δεν είναι. Δεν ταιριάζει. Γιατί δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Γιατί δεν ταιριάζει, για εξήγησε μου λίγο. Απόκτηση προπονητή. Ναι, γιατί δεν είναι. Δεν είναι πρόσληψη. Του ποδοσφαιριστή, του ποδοσφαιριστή γιατί είναι απόκτηση και δεν είναι πρόσληψη. Άλλο ποδοσφαιριστή και άλλο προπονητή. Επειδή έχει συνηθίσει αυτό το τετριμένο. Απόκτηση προπονητή, ναι. Τον απέκτησα. Εσύ χρειάζεται να έχει πάντα δίκιο, προχωράμε όμως. Γιατί, για να μην κάνει κοιλιά η κουμπί, πάμε παρακάτω. Μόνο εμείς θα κάνουμε κοιλιά. Λοιπόν. Στηρίχθηκε λοιπόν όσο κανένας άλλος προπονητής τα τελευταία χρόνια από τα μίντια. Παρά το ξεφωνητό που έτρωγε από τον ιδιοκτήτη, φυσικά από τον κύριο Διαμαντόπουλο, αλλά ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποχώρησε ο κύριος Διαμαντόπουλος ήταν θέμα χρόνου να αποχωρήσει και ο Σάββας Παντελίδης. Αποχώρησε αφήνοντας εχμές μετά το μάτς με τον Βόλο, εχμές για τους παίκτες του, και γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, αλλά από εκεί και έπειτα νομίζω ότι και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι, ότι παραμένει φίλος της ομάδας. Εννοείται αυτό. Του Άρη. Προς τιμή του δεν είπε κάτι περίεργο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ξέρεις, πολλές φορές όταν φεύγουν οι προπονητές ή κάποιοι παίκτες λένε και κάτι περίεργα. Προς τιμή του δεν έκανε κάτι τέτοιο. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα του Ατρομήτου. Μετά αλλά, το με τον Άρη, αλλά ναι. Όπως του ευχήθηκα και με ένα μήνυμα για τη γιορτή του, του είπα ότι εύχομαι να έχεις χαρές, επιτυχίες, αλλά να χάνεις από τον Άρη. Γιατί είναι κάτι που στις λίγες φορές που έχω βρεθεί με τον Σάββα τον Παντελίδη, και αυτό πάντα παρουσία και άλλων, συναδέλφων εννοώ, και ποτέ ιδιωτικά, είναι ένας από εμάς, ο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα μας, είτε είναι προπονητής, είτε είναι αθλητικός διευθυντής, το έχω πει και στο Διαμαντόπουλο, το ίδιο και σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή μπορεί να το καταλάβει και να το αντιληφθεί, δηλαδή κυρίως Έλληνες, ναι, ότι είναι ένας από εμάς και θα είμαστε πάντα εμείς που είμαστε στα μέσα ενημέρωσης στην διάθεση του να υπερασπιστούμε και να προβάλλουμε τις θέσεις του, αλλά και να τον βοηθήσουμε στην οποιαδήποτε μηντιακή, εννοείται, διαμάχη μπορεί να έχει, είτε γιατί στοχοποιείται, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, επειδή ακριβώς φοράει τη φόρμα ή τη φανέλα του Άρη. Αλλά από εκεί και έπειτα, αν κάποια στιγμή, αυτό ισχύει για μένα, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, αν κάποια στιγμή αποχωρήσει από την ομάδα, σε καμία των περιπτώσεων η όποια φιλική σχέση μπορεί να έχει αναπτυχθεί, αν κάποιος άνθρωπος είναι 1 και 2 και 3 και 5 και 10 χρόνια στην ομάδα, σε καμία των περιπτώσεων αυτή η φιλική σχέση δεν μπορεί να υπερτερεί του καλού της ομάδας του Άρη. Δεν είναι αυτονόητο για πολλούς. Υπάρχουν άλλοι που οριοθετούν τις προσωπικές σχέσεις πάνω από τον Άρη. Δικαίωμά τους βέβαια του καθενός, δεν θα πω εγώ στον καθένα θα κάνει. Αλλά προσωπικά το ξεκαθαρίζω κάθε φορά στον κάθε Σάβα, Νίκο, Χρύσανθο, Μάκη, Τάκη, Σάκη, Μάκη, ναι, ότι όσο είναι και φοράει τη φανέλα του Άρη και τη φόρμα του Άρη, δεν θα επιτρέψουμε στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Κανένας να τον πειράζει μηντιακά, πάντα επικοινωνιακά εννοώ, έτσι, όχι κάτι άλλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια θα κάνουμε και την κριτική, καλοπροαίρετα πάντα. Άλλο, το κομμάτι είναι άλλο. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα, όταν κάποιος, επειδή υπάρχουν άνθρωποι, γι' αυτό πολλές φορές εμείς φαινόμαστε να υπερασπιζόμαστε τον Καρυπίδη, τον Παντελίδη, τον Ερέρα, τον Βέλεθ ή τον Δελιζήση. Το Γουλιέλμο. Ή το Γουλιέλμο. Ο Γουλιέλμος δεν δέχεται επιθέσεις από τους άλλους. Ίσα-ίσα πανηγυρίζουν όσο είναι εδώ πέρα. Αλήθεια. Οι άλλοι. Γι' αυτό υπερασπιζόμασταν το Σκόρδα. Θα είναι στο παλέ την Κυριακή, δύσκολο. Ας το Γουλιέλμο τώρα, δεν πουλάει. Κυριολεκτικά εννοώ. Δεν μας απασχολεί αυτό. Να μην είναι καλύτερα. Λοιπόν, γι' αυτό υπερασπιζόμασταν το Σκόρδα. Γιατί όταν στο πρόσωπο του Σκόρδα κάποιοι προσπαθούσαν να πλήξουν τον Άρη, εμείς είχαμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα στον πρόεδρο του Άρη. Να. Άσχετα αν αυτό μετά το χρησιμοποιούσαν κάποιοι ότι και καλά είμαστε του Σκόρδα, του Θανασιάδη, του Κόντι ή οποιοδήποτε άλλο. Όταν ο Κόντις έβγαινε και έλεγε για την περίπτωση του Βιτόλο, που είχε δίκιο ο Άρης, φυσικά και θα στηρίζαμε τη θέση του Κόντι, άσχετα αν δεν βγήκε στην πορεία. Απλά στον Άρη
μετά από ένα διάστημα το έχουμε χάσει αυτό. Δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε ότι η στήριξη σε πρόσωπα, σε εισαγωγικά, που αποτελούν στρατιώτες ή στρατηγούς ή συνταγματάρχες ή ό,τι θέλετε πείτε του Άρη, όσο είναι στον Άρη δεν σημαίνει ότι θα είναι και μετά. Και αυτό το λέω για να αντιληφθούμε ότι την Κυριακή είμαστε φόλα με τον Άρη. Όχι με τον Σάβα. Καλά, ποιος αν μπορεί, κάναμε. Ποιο μπορεί να χρειαστεί να με τον Παντελίδη και να μείνει με τον Άρη, δηλαδή θες να μου πεις. Με τον Παντελίδη μπορεί όχι, αλλά υπήρξαν κατά καιρούς και στην περίοδο των ετών καταστάσεις που τις έχω βιώσει. Που κάποιοι επηρεασμένοι από κάποιον πρώην περισσότερο ήθελαν να κερδίσει ο πρώην πλέον τον Άρη παρά ο Άρης. Και παίκτες και προπονητές και διάφοροι άλλοι. Τι, μάνατζερ ήταν αυτονόητο αυτό. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να πάει ο Άρης και να ρίξει 3 γκολ. Μίνιμουμ. Coach, εντάξει, οκ. Από εκεί και πέρα ο Σάββας Παντελίδης ξέρει πάρα πολύ καλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας μας. Και ο Άρης ξέρει το Σάββα Παντελίδη. Ναι, αλλά είναι πιο σημαντικό να ξέρει αυτό τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά σου. Γιατί. Ναι, αλλά και εσύ ξέρει πώς θα προσεγγίσει. Ο Παντελίδης, φίλε, μπορεί να πει στον στόπερ της ομάδας, πάνε και χτύπα το Λάρσον στο σημείο εκείνο. Εκείνο είναι άλλη λεπτομέρεια. Αυτό είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, πάρα πολύ σημαντικές, Νίκο. Εντάξει, στον πάγκο της ομάδας ένας άνθρωπος που τον ξέρει πολύ καλά. Ακριβώς. Όπως παραδείγματος χάρη πέρσι, πήγες και έριξε ένα τρίμπαλο μες στην Τρίπολη. Γιατί ήξερες πάρα πολύ καλά το τι και το πώς. Άλλα μεγέθη. Ναι, άλλα μεγέθη, φυσικά. Μεγέθη, άλλη ποιότητα. Από την άλλη, αυτό είναι μια παράμετρος. Από την άλλη, η άλλη παράμετρος είναι ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που από το πρωί πέρα ότι παρακαλάνε να παίξουν. Στις κουβέντες και συζητήσεις μεταξύ τους έχουν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να δώσουν απαντήσεις στον προπονητή που με το μυαλό τους, βέβαια, οι ποδοσφαιριστές πάντα, να ξέρετε, ναι, θεωρούν ότι ο προπονητής τους αδικεί. Γιατί είναι παιδιά. Εντάξει. Όχι, δεν υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό εμείς που θέλουμε λοιπόν, πέρα από το να ευχηθούμε χρόνια πολλά, βεβαίως, είναι να ξεκινήσει με το αριστερό, να χάσει το παιχνίδι της Κυριακής. Τα επόμενα μάτς. Και να πάρει. Να το πάρει σε ρί. Όχι, τι να το πάρει σε ρί. Για να μας περάσει. Θα το πάρουμε κι εμείς. Να το πάρει σε ρί και να είναι μονίμως ένα βαθμό κάτω τον Άρη. Δύο, τρεις, εντάξει. Τι. Να έχουμε λίγο μια καβάτσα παραπάνω. Ένα βαθμό τι είναι, ένα έζω κανένα. Ένα και τρεις στο δεύτερο γύρο, τέσσερις. Τέσσερις. Ναι. Εντάξει, αν είναι. Αν με το καλό είναι στον πάγκο το τρομείο, το ακόμα φυσικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Γιατί τον έφαγε κιόλα. Τον έφαγα ρε Χρήστα, δεν είπα κάτι κακό. Ο Κάναντι τι ώρα υπογράφει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρει πώ είναι. Γιατί προχθέ που το Λαμπαοτάρη έγραψε Παντελίδη για Ατρόμητο, μπήκαν από κάτω καναδιό και βρίζανε. Και λέγανε ποιο Παντελίδη ρε κατά κλικ το κάνετε. Ρε, ο Κάναντι έρχεται στον Ατρόμητο. Κάναντι υπήρχε, αλλά. Οι ξερόλε αυτοί. Βγήκε πριν δύο μέρε το θέμα με τον Παντελίδη, γιατί δεν μπορούσε ο τρόμο να παίρνει άλλο τον Κάναντι. Οι ξερόλε. Ναι, αλλά μπήκαν να ξεφωνήσουν το Λαμπαοτάρη. Το κάναμε και πίτιδε. Είδανε και τότε, είδαν και. Πώ το λένε. Είδανε και πίσω από φάντασμα κιόλα. Το κάνουμε επίτηδες για να δημιουργήσουμε ίντριγκα. Άκου. Είχαμε εμείς κανταλκά να δημιουργήσουμε ίντριγκα με τον Παντελίδη. Και το ότι θα πάει στον Ατρόμητο. Πραγματικά η φαντασία ορισμένων είναι πολύ ΠΑΟΚ τελικά. Πολύ. Τι. Πλάκα τώρα πήγε ο Παντελίδης στον Ατρόμητο. Ναι. Και θέλουμε να κάνουμε κάποιες έτσι αποδεσμεύσεις συμβολέων. Ναι. Μήπως. Έλα, coach. Εδώ πέρα δύο-τρία παιδιά. Τα θες. Γιατί όχι. Έχει πάντως τον Φόρ, τον οποίο δεν ήθελε στον Άρη. Πάμε στο break. Τι? Τον πρώην πελάτη του. Αυτός πρέπει να βάλει αυτόν τον γκολ. Και να δείξει τον Άγγελο. Τώρα 107,4 All About Άρης on Air. Συνεχίζουμε. Δύο εισιτηριάκια για το Άρης Πανιώνιος FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526, λίγο πριν τις 6.30 θα αναδείξουμε δύο νικητές που θα πάνε σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Παλέ την ερχόμενη Κυριακή. Τα μηνύματα δεν έχουμε ανοίξει τραμέρα. Λοιπόν, κάναμε μια πρώτη εισαγωγή για το μάτς Κυριακής κυρίως με τον Ατρόμητο, ο φίλος 858. Παιδιά μου, Νίκο και Χρύσανθε.
Αυτό λόγω ηλικίας. Ποιο λόγω ηλικίας, το Χρήστα θα πρέπει να βάλεις πρώτα. Αυτή η διαμάχη του Γαβραϊκού και ΠΑΟΚ, δύο γάιδαρα μαλώνανε σε ξένα χειρόνα. Λέει ο φίλος 858. Μάλιστα. Συνεχίζοντας για το ποδόσφαιρο, και να πούμε ότι είναι και 0-0 το Βόλος Πανσεραϊκός στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πολύ ωραίο γήπεδο. Λοιπόν, η προετοιμασία της ομάδας έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. Προβλήματα ευτυχώς δεν υπάρχουν για τον Ένινγκ, για το μάτς Κυριακής. Από τη στιγμή που επέστρεψε και ο Τόνσο, μόνο ότι η απουσία του Ιντέγε, η οποία υπάρχει, και ο Ένινγκ δεν έχει κάποια ενημέρωση όσον αφορά το ενδεχόμενο να μειωθεί η τιμωρία του ποδοσφαιριστή. Άρα δεν υπολογίζεται και ο Άρης προετοιμάζεται χωρίς να έχει τον Ιντέγε στα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Άτρομ. Το κάτι που σημαίνει ότι για μία ακόμα αγωνιστική θα δούμε μπροστά τον Ντάνιελ Λάρσον, και προς απογοήτευση του Χρύσανθου είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε και κάποια αλλαγή στην εντεκάδα για το μάτι της Κυριακής. Ο Χρύσανθος που κάθε εβδομάδα ψοφάει για κάποια αλλαγή. Οι επιρροές του από το FIFA 20, το οποίο παίζει με τον Χριστάκο, είναι εμφανείς. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, όπως φάνηκε η σημερινή προπόνηση, το ενδεχόμενο να μην υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην δεκάδα. Δηλαδή να διατηρηθεί ο Σάσα στο δεξιά άκρο της άμυνας και ο Μπά στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Ματίγια. Με αυτό θα πάει μάλλον ο Άρης. Με αυτό το σχήμα θα πάει μάλλον ο Άρης στο Περιστέρι. Τιδήποτε άλλο νομίζω θα αποτελέσει ψιλοέκπληξη βάσει και των όσων έδειξε σήμερα ο Ένινγκ στην προπόνηση, και τους υπόλοιπους παίζει να παραμένουν στη θέση τους όσο έχουν. Μια ψιλοσκέψη υπάρχει για το Μαντσίνι, διότι τα πήγε καλά και στο παιχνίδι με τη Λαμία ερχόμενος από τον πάγκο, και γενικότερα και η παρουσία της προπονήσης είναι πάρα πολύ καλή, πηγαίνει στα κόκκινα, και το λέω με καλό τρόπο στα κόκκινα, γιατί υπάρχει και το κακό τρόπο στα κόκκινα, σε τη λιπομέτρηση που είχε γίνει σε αρχές Σεπτεμβρίου και ήταν 15 στα κόκκινα. Dun dun. Ναι, ναι. Και τώρα λέμε μόλις δύο, τρεις βασικά, τρεις. Υπάρχει λοιπόν, είναι φυσιολογικό να υπάρχει στο μυαλό του Ένινγκ, χρησιμοποιήσει το Μαντσίνι βλέποντας τον Αργεντινό να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάλι όμως νομίζω ότι την κοινή έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει έναντι του Αργεντινού. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει και λόγος να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί και ο Φετφατζίδης είναι σε καλή κατάσταση και ο Γκάμα επίσης, και η τετράδα της άμυνάς σου, και με τη Λαμία, αν εξαιρέσει τα δύο γκολ που δέχθηκε, στο ένα αποκυρώθηκε και το άλλο που μέτρησε, νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση, και με το Σάσα πλέον να δίνει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στο δεξί άκρο της αμυντικής σου γραμμής. Τώρα κάποιοι βέβαια έχουν ένα κίνητρο παραπάνω, όπως είπε και ο Χρήστας, να παίξουν την Κυριακή. Αλλά μπορεί ενδεχομένως να έρθουν τον πάγκο, θα λέγαμε, οι συγκεκριμένοι. Θα φανεί. Αλλά για δεκάτα εντάξει, λίγο δύσκολο το κόβω. Πάντως, επειδή έγινε αυτό, έγινε γνωστή και το παιχνίδι που θα αποουσιάσει ο Ματίγια κόντρα στο Βόλο, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι τότε, ο μοναδικός παίχτης του Άρη, ο οποίος θα έχει αγωνιστεί από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν μέχρι εκείνο κόντρα στο Βόλο, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα λεπτό, θα είναι ο Λίντζεϊ Ρόουζ. Ωραία. Όχι και άσχημα για τον το συγκεκριμένο. Που ήρθε με. Δεν ήρθε με διθυράμβους, ούτε ως μια χειρική κίνηση τον περασμένο Ιανουάριο. Η συγκεκριμένη επιλογή παίξη που τον είχε το πίσω ο Γιώργος Κερίδης τότε από τη Γαλλία. Και το παιδί εξελίσσεται μια χαρά, είναι αλήθεια. Εντάξει, τα έχει κάνει αυτό σαν τσάφ του φέτος. Με τη Λάρισα, ας πούμε. Τον έκανε ο φόρ της Λάρισας. Μην ποτέ. Αλλά και αυτό σίγουρα μια σταθερή επιλογή. Χρήσανθε που κάτι σε έχει απορροφήσει στον υπολογιστή αυτή την ώρα, δηλαδή, και το έχω πάρει εγώ μόνος μου, μονότερμα θα λέγαμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε έχει τραβήξει την προσοχή εκεί πέρα και αν διαβάζει κάτι ενδιαφέρον. Κάτι πολύ σημαντικό. Αν έρθω και εδώ, τι μπορεί να είναι. Τι σε νοιάζει. Oh. Α, τα. Δεν σου είπα να έρθεις, Κώστα. Κώστα. Σοβαρέψου. Facebook είσαι ανοιχτό. Σοβαρέψου με, Χρήσανθε. Ναι. Εσύ δεν συμμετέχεις. Ναι. Ωραία. Αυτά όσον αφορά την δεκάδα. Δεν θα άλλαζα κάτι στην δεκάδα αυτή τη φορά. Αλήθεια? Ναι. Τι λέει. Με εντυπωσιάζει, γιατί κάθε εβδομάδα θες κάτι διαφορετικό. Όχι, αυτό επειδή το δεν είναι τόσο καλή κατάσταση. Αυτό το match τώρα.
ταιριάζει αυτήν την δεκάδα. Εγώ δεν λέω να αλλάξω κάτι επειδή θέλω να αλλάξω κάτι ή πρέπει να αλλάξω κάτι. Εγώ προσαρμόζω τα πιστεύω μου και την άποψή μου με βάση αυτό που θεωρώ ότι ταιριάζει στην ομάδα. Και την Κυριακή δεν είχα κανένα θέμα με το βασικό σχήμα, όσο με το γεγονός ότι μετά το 65-70 δεν έγιναν οι πρέπουσες αλλαγές. Θεωρώ ότι είναι λάθος και η αλλαγή του Φετβατζίδη που τον βγάζει και η αλλαγή του Ντιγκινή. Το αντιλήφθηκε και ο ίδιος. Και την αλλαγή του Ντιγκινή δεν την θεωρώ λάθος γιατί βγήκε ο Ντιγκινή. Την θεωρώ λάθος γιατί ο προπονητής θα έπρεπε να ξέρει, το ήξερε μάλλον, ότι ο Λάρσον δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό με άνεση. Άρα όταν τον κρατάς μέσα. Και δεν έχεις άλλον παίχτη για να τον αλλάξεις. Ναι. Γιατί αν είχες το Διαμαντόπουλο στον πάγκο ή οποιονδήποτε άλλον ή τον Ντόνσο ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον και τον έβγαζες. Τότε πάει και έρχεται. Θα έλεγα ότι οκ. Okay. Ναι. Εκεί είναι το λάθος. Δεν ξέρω πώς το είδε, πώς το σκέφτηκε, γιατί το έκανε. Ναι. 100% δεν του βγήκε η περίπτωση του Μαρτίνες, αλλά από την άλλη θα δικαιολογήσω σε ένα βαθμό τον προπονητή με τον Μαρτίνες. Υπό ποια έννοια. Ο προπονητής του Μαρτίνες τον είχε εκτός αποστολής. Είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιείς. Και όλοι μα όλοι ξεφωνίζαμε γιατί δεν του δίνεις μια ευκαιρία. Δεν γίνεται λοιπόν όταν του δίνει την ευκαιρία να λέμε γιατί τον έβαλες. Από την άλλη όμως θα πω στον φίλο μου τον κύριο Ένινγκ και σε όλους τους προπονητές ότι ο προπονητής πρέπει πάρα πολύ απλά και το λέω πρώτα για μένα να μας γράφει στα παπάκια του. Και εμένα και τους προέδρους και τους αθλητικούς διευθυντές και τους ποδοσφαιριστές και τους δημοσιογράφους και τους πάντες και τον κόσμο. Πρέπει ο προπονητής να μας γράφει όλους στα παπάκια του. Με εξαίρεση τους συνεργάτες του. Τους συνεργάτες του πρέπει και να τους ακούει και να τους συμβουλεύεται και να συζητάνε και να μιλάνε. Άρα αποσύρω το αθλητικός διευθυντής γιατί είναι συνεργάτες του. Αλλά όχι με την έννοια του καταρτισμού της εντεκάδας των αλλαγών και όλα τα υπόλοιπα. 1-0 ο Βόλος. Πολύ εύκολο ακόμα το ανοιχτό είναι όμως γιατί άμα βάλει ένα πασαραϊκό πρέπει να κατασύρει. Η περίπτωση του Μαρτίνες έχει τις ιδιαιτερότητες της. Λέω λοιπόν ότι ο προπονητής δεν πρέπει να επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται γιατί είναι ξένος χρήσανθε. Δεν νομίζω ότι ο ξένος επηρεάζεται. Ο Έλληνας θεωρώ, επηρεάζεται πολύ περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι από το πολύ τον μπιρμπιρ μπήκε ο Μαρτίνες. Αυτή την αίσθηση έχω. Και δεν επηρεάζεται αυτό, επηρεάζεται όλοι οι άλλοι γύρω. Αργά, κακώς... γρήγορα μια ευκαιρία θα του την έδινε. Ωραία. Θυμάσαι ότι τον είχε έτοιμο να τον περάσει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήρθε η κόκκινη του Έμαν. Του άλλαξε λίγο τα πλάνα. Καλά, στο 87 δεν είναι ευκαιρία. Έστω για λίγα λεπτά. Ναι, δεν είναι. Τώρα τον έβαλε νωρίτερα. Εδώ πρέπει να δικαιολογήσει και τον Μαρτίνς γιατί δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτό. Μπαίνει ο παίχτης, δεν παίζει καλά, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Δεν το βάλει ποτέ. Υπάρχει σαν δεδομένο. Α, παίζουν ήδη 11. Ναι, και ο Μαρτίνες. Γιατί τον βλέπουμε συνήθως να παίζει στα πλάγια. Είναι μια θέση που μπορεί να παίξει. Ο Μαρτίνες, παιδιά, πρώτα είναι παίχτης του άξονα. Δεν είναι παίχτης που παίζει τόσο πολύ στα πλάγια. Γιατί ανανεώσαμε το συμβόλαιο του λοιπόν τότε αφού είχαμε παίξει. Μην ρωτάς εμένα, Χρήστα. Δεν ήμουν εγώ στην ομάδα. Εγώ δεν θα τον ανανέωνα. Δεν σου λέω δεν είναι καλός παίχτης. Απλά φορτώθηκες πολύ εκεί. Το έχουμε πει. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, αυτά πληρώνουμε. Αυτά πληρώνεις και αυτά προσπαθεί να διαχειριστεί και ο Χαριστέας. Και αυτά πληρώνει και ο Καρυπίδης. Και αυτά πληρώνει πρώτα ο Καρυπίδης, έτσι. Γιατί από την τσέπη του βγαίνουν τα λεφτά. Έτσι. Δεν είναι ότι έχει 15.000 διαρκείας και έχει βγάλει το μεγάλο του κομμάτι του μπάτζετ. Τα διαρκείας, εντάξει. Black Friday δεν μάθαμε πώς πήγε στην ΠΑΕ. Ξέχασα να πάω να πάρω τη MOV. MOV. Τη MOV δεν πήγαμε να την πάρουμε. Ωραία. Στον άνθρωπό μας αύριο θα. Ναι, αύριο. Έχει συνεννοηθεί. Έχω συνεννοηθεί. Ωραία. Δευτέρα το βλέπω. Αύριο, πρέπει αύριο. Έλα Δευτέρα τελικά γιατί. Όχι. Δεν τα έχω έτοιμα. Όχι. Λοιπόν. Αύριο. Αύριο, Χρήστα. Άρα. Αύριο θα γίνει και μια στο κομμάτι αυτό για να σου ολοκληρώσω και το σχόλιο μου σε σχέση με το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι ο Λάρσον ταιριάζει κουτί σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Θεωρώ ότι ο Μπρούνο Γκάμα με την εμφάνιση που έκανε προχθές δικαιωματικά θα παραμείνει στο σχήμα. Φυσικά δεν θα έβγαζα ούτε το Φετφατζίδη ούτε τον Ντιγκινή από το βασικό σχήμα με βάση την συνολική τους παρουσία. Αλλά το Φετφατζίδη θεωρώ ότι τον αδίκησε κιόλας με την αλλαγή που τον έκανε προχθές, την Κυριακή. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν θα άλλαζα κάτι. Τώρα θα σκεφτόμουν αν θα επέστρεφα τον Σάσα στα ΧΑΦ, ναι. Και θα το σκεφτόμουν κυρίως όχι γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία του στο ΜΠΑΚ,
αλλά γιατί. Σου δίνει πράγματα στον άξονα. Ναι. Από την άλλη, δεν ξέρω τι λέτε περισσότεροι από εσάς. Εμένα μου αρέσει ο Μπα. Και το παιχνίδι αυτό τώρα μοιάζει πιο πολύ με, το, με την ΑΕΚ. Θα σου πω. Πρόσεξε. Από την άλλη, περίμενε να τελειώσω. Από την άλλη, πρέπει πάντα να βλέπεις και ποιοι είναι οι άλλοι. Έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Και με δεδομένο ότι δεν έχεις τον Ιντέγε. Θες ένα κορμί δυνατό ακόμα. Ναι, θα πρέπει να δεις λίγο και την ισορροπία στα στημένα. Βλέπω μπάλα, Πολύ ωραία τοποθέτηση, Χρυσάφε. Μπράβο. Βλέπω μπάλα, Μπράβο, Χρυσάφε. Όχι, αυτό εννοώ του πολύ του The Point. Γιατί όλοι εσείς που λέτε, βάλτε Σάσα. Ναι, ο Σάσα, ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης, ο Γκάμα. Έτσι. Θα πηδάς για κεφαλιά. Σωστό. Και ο Ρισβάνης, ο Βέλιος, δεν ξέρω αν παίζει. Ο Γούτας και αυτά θα μας κάνουν πάρτι. Να γεια σου. Πρέπει λοιπόν να έχεις και μια ισορροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις ότι χάνεις κάποια άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο όλοι εσείς που απλά λέτε το Σάσα, τα χάπρε. Ο Σάσα πήρε κεφαλιά με τον Αστέρα Τρίπολης, Ρετζαλτίδη, στο κόρνερ τώρα. Πήρε κεφαλιά γιατί τον έχασε ο αμυντικός. Φυσικά. Okay, ναι, αλλά ο Σάσα πώς θα μαρκάρει τον αντίπαλο. Άρα, γεια σου. Θες και τον μπάτον. Αμυντικό χαφ. Τον θες. Άμα είναι δύο μέτρα. Απλά υπάρχει μια λεπτομέρεια σου, Ματσιλιακή. Γιατί λες, η μόνη λεπτομέρεια που υπάρχει είναι ότι δεν δικαιούνται οι παίκτες του Άρη, ναι, να μην κερδίσουν. Αυτή είναι η μόνη λεπτομέρεια. Μαζί σου αυτό. Εγώ θα σου καμία άλλη. Υπάρχει και μια άλλη. Okay. Αυτό είναι δεδομένο. Okay. Ναι. Είναι εκτός έδρας παιχνίδι που υπό άλλες προϋποθέσεις θα έβρισες απέναντί σου μια ομάδα. Σίγουρα βασικά θα έβρισες απέναντί σου μια ομάδα η οποία παίζει πολύ ανοιχτά. Με τον Παντελίδη πλέον αυτό μπορεί να αλλάξει. Τώρα είναι θέμα το αν θα επιλέξει ο νέος προπονητής στα τρομή του να κρατήσει αυτή τη φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα για να μην διαταράξει λίγο και τις ισορροπίες ή αν θα πάει κατευθείαν στη δικιά του και θα δούμε έναν τρόπο το οποίο θα περιμένει πίσω. Ελπίζω και να επιβεβαιωθεί στο έπακρο αυτό που γίνεται με όλες τις ομάδες του Παντελίδη. Δεν ξεκινάνε καλά. Οι ομάδες του Παντελίδη. Ναι. Παρόλο που με τον Άρη πέρσι έκανε νίκη, αλλά την έκανε με τον τρόπο που την έκανε στο Ηράκλειο. Εδώ από έναν φίλο του Παντελίδη. Όχι. Γνωστό μου, αποθεώνεσαι για την τοποθέτηση που έκανε σχετικά με τα κορμιά και την ισορροπία στις τιμένες φάσεις. Γνωστό. Ε. Γνωστό σου ή δημοσιογράφο. Όχι δημοσιογράφο, γνωστό μου. Mm. Και εσύ τον ξέρεις, αλλά δεν έχετε γνωρίσει νομίζω ποτέ από κοντά. Μάλιστα. Βεβαίως. Γνωστή με, αν με αποθεώνει. Βεβαίως. Με αποθεώνει και κάτι γνωστή του Στέργη το πρωί. Τι γνωστή του Στέργη. Του Αναστασιάδη. Τι γνωστή. Ηχητικά, πες το μπλουμπέλο. Όχι, όχι. Ομιολάδρα και τέτοια. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Από έναν άνθρωπο. Γνώστη το αντικείμενο. Φίλο μου τον θεωρώ, ο οποίος είναι πολύ γνώστη αντικείμενο. Χρήστε, σιγά σιγά πρέπει να καταλαβαίνεις ποιον λέω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και η πλάκα είναι ότι εσύ τα λες αυτά ενώ τα λέει. Ενώ εγώ τα λέω μόνος μου. Πλέον πιστεύω ότι αναγνωρίζω ότι είμαι πολύ καλός μαθητής του και πλέον τα βλέπω και εγώ. Μαθητής. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα είναι πινκπονίστας. Τι είναι? Πινκ-πονκ. Τι πινκ-πονκ? Των ερωτήσεων. Αν δεν έχεις αντιληφθεί, Παπαδόπουλε δίπλα μου, ναι, η τακτική της εκπομπής είναι αυτή. Δηλαδή. Αυτός είναι ο κορμός της εκπομπής. Το λέω βέβαια τώρα, πάνω να την γράψουν και κάποιοι άλλοι. Η εκπομπή μας λέγεται πινκ-πονκ. Λέω λες. Μιλάμε πάντα για ποδόσφαιρο. Και γίνεται με ταχύτητα. Φυσικά. Άρα τι είναι αυτό? Πινκ-πονκ. Αυτά είναι δωρεάν μαθήματα. Ακόμα ένα δωρεάν μάθημα από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Δωρεάν μαθήματα επικοινωνίας και ραδιοφώνου. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος φυσικά, ναι, δίνει μαθήματα και με τον ντύσιμό του και, ναι, σήμερα είναι η αλήθεια. Αλήθεια, γιατί έχει πάει στα Alter Ego. Έτσι. Τρία καταστήματα, 25 Μαρτίου, 12 Ζευγαρπία, Πασαλίδα 85 Καλαμαριά, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης, alterego-fashion.gr, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Γιαννόπουλο Σέρβις. 2-3-10-7-51-9-33. Καλείται 24 ώρες το 24ωρο το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου. Έρχεται για να βάλει μπρος το φορτηγό σας break. Πολύ ωραία το παίζεις, φίλε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Στο 5-45-26, λίγο πριν τις 6.30, θα κάνουμε την κλήρωση. Περίμενε λίγο. Από τον Γεωργιάδη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα και για τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπου στο 60. Παναθηναϊκός θα μείνει με 9 παίκτες. Μάλλον άλλο είναι αυτό.
Χρήσαν, δεν σε βλέπω. Γιατί ρε φίλε είναι εκεί όμως. Τι δείχνει. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Τι ήταν αυτό. Όχι, εδώ πρέπει να το βάλω στην Νόβα. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει ανεβάσει μια φωτογραφία. Προεδράρα, τι έκανε. Με ωραίο ντύσιμο, ωραίο ζουβάκο, δυνατό σακάκι, εντάξει, κομπλέ, κασκολάκι. Σε ένα γραφείο, όχι σε ένα γραφείο, κάπου είχε. Σε ένα γραφείο νέο που έχει σε μια βιτρίνα ένα φτιάρι. Οχ. Θάψιμο. Κατάλαβα. Θάφι. Θα σα στάψω. Το βάλω το ενηγματικό πώς του Καρυπίδη. Λοιπόν. Ναι. Καλό, καλό. Είπαμε για το ποδόσφαιρο. Να. Κάποια πράγματα όσον αφορά και, και τα πλάνα του Ένι για την Κυριακή. Έχει κατέβει και νομίζω ότι σε λίγο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ο Ιωσής. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν την... Αυτό που έχει κατέβει, παιδιά. Στο 5-3 είμαστε ακόμα, δεν ξέρω αν... Είδες, σου έχω και μετάδοση άμα θες. Έτσι θα πάει. Αυτό που έχει κατέβει που ακούσατε εδώ τον συνάδελφο είναι: έχουμε πάω Ολυμπιακό. Σε λίγο μετά στις 6.30 θα έχετε και Ραφαήλ Γαϊδαρτζή να σας τα πει με λεπτομέρεια. Ναι. Και ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα σας πούνε η αγάπη αργότερα μετά στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Είναι ένα πανό. Θα το περιγράψω περίμενα λίγο. Κρακ, ωραία. Είναι ένα πανό το οποίο έχει. Κρακ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Τη σημαία της Κολομβίας. Ναι. Και έχει φωτογραφίες τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Θεοδωρίδη, τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Καραπαπά. Αν δεν είχατε. Δεν είσαστε έξυπνοι. Αν δεν είχατε τον Αυγενάκη, το πανό θα έμενε. Χρόνια πολλά, Σάββα, Θεοδωρίδη. Χρόνια πολλά στο Σάββα, τον επίτιμο. Και δεν ξέρω γιατί τους βάλατε στη σημαία της Κολομβίας. Τι είπε. Δεν είχε άλλη. Δεν είχατε άλλη σημαία. Δεν είχε άλλη σημαία διαθέσιμη. Τι. Δεν μπορούσε σε αυτήν. Τη Μαλαισία. Λοιπόν, ξανά άρχισε το παιχνίδι. Βεβαίως. 5-4 προηγεί το ΠΑΟΚ στο πρώτο σετ. Αυτό τι είναι, link up. Πώς είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι? 3-0. Τι είναι, link up. Link up. Όχι, και link, τι όχι link up. Link. Link. Up. Link up. Link cup. Link cup. Link. Ναι, είναι το συνδέεται link. Με το συνδεδεμένο. Link. Link cup. Όχι, link είναι. Είναι το συνδεδεμένο κύπελο. All about Harrison Ayer. Δεν το ξέρεις αυτό, ότι είναι link cup. Link. Είναι link cup. Όχι, αγόρι, είναι link. Λάμδα, γιώτα, νι, κάπα. Έτσι γράφεται. Είχε όταν ήσουν στον Α, εσύ. Έτσι γράφεται. Με αυτό, α, με αυτό, το αυτό, link. Αυτό είναι. Δεν το ξέρεις. Τότε πήγε μαλλίγο. Συγγνώμη, τι νομίζω, ότι είναι link. Link με E-A-G-U-E. Όχι αγόρι μου, link cup. Link cup. Ρωτήστε. Κάθε με. Ψηφίστε. Είναι link cup. Είναι το συνδεδεμένο κύπελο. Κάθε μέρα μαζί σου έχει και κάτι καινούργιο. Δηλαδή δεν τα ξέρετε αυτά. Δωρεά μαθήματα. Τόσα χρόνια κάνετε δηλαδή. Δεν ξέρετε ότι είναι το συνδεδεμένο κύπελο. Link cup. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Χρυσάνθε. 7-5. Γιατί Κολομβία. Δεν ξέρω. Δεν είχαν άλλη διαθέσιμη. Και αν δεν τάξει σου άλλο. Τι μπορεί να την υπουργώ, δεν τρέπεστε. Άμα έχει φαντασία, κάνει το εξή. Όχι, έξυπνο. Όχι, εγώ σου έχω κάτι πιο έξυπνο. Έξυπνο, εγώ σου έχω κάτι πιο έξυπνο. Παίρνει ένα λευκό πόλο και βάζει πάνω. Και βάζει πάνω τι φωτογραφίε του. Αλλά πέρα εγώ πρέπει να τα σκεφτώ. Λοιπόν. Κάτι διαβάζει ο Χρήστος τώρα και λέει. Η κυρία Μαρούπα πήρε πάλι αυτή, θέση που είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή που ήταν... Πήρε θέση περιβάν. Ενώ με τον Άρη... Κυρία Μαρούπα, εξαιρετική. Κάποτε τη φιλοξενούσαν πολύ εδώ πέρα. Τη φιλοξενούν ακόμα στο Μετρόπολη, συνέχεια βγαίνει. Και εσύ θα τη βγάλεις, θες. Τι, φίλη σου είναι. Για να το βάλουν, αριστείλ το. Όχι, ακροατής μου το στέλνει. Εκεί θα βγήκε, να ξέρεις. Έχει διαρκείας στο συγκεκριμένο. Βγαίνει πολύ στο φίλο μου τον Παπαζαφυρίου. Λόγω κοινών απόψεων που είχανε. Σε πολλά θέματα. Πολιτικά κυρίως. Λοιπόν... Δύο στυλιά για παιδιά. Άρα πιστεύω ότι θα είναι οι καλεσμένοι στο κλειδώνα από τώρα. Ακούς, στο κλειδώνα από τώρα. From now. Είναι οι καλεσμένοι στη δίκη της Δευτέρας. Ωραία. Okay. Από τώρα στο κλειδώνω. Δευτέρα θα δούμε. Αν τη Δευτέρα έχει, θα κληθείτε όλοι να με αποθεώσετε την Τρίτη. Ναι. Ο Super 3 ανακοινώνει. Τι ανακοινώνει? Ότι παρέλαβε και διαθέτει τα εισιτήρια της Κυριακής. Ναι. Με τον Νιόνιο στις 5 στο Παλέ. Ποιος είναι ο Νιόνιος? Α, ο Πανιόνιος, ναι.
Αφού έτσι γράφει. Συγγνώμη. Και επειδή το γράφει έτσι, να το πει έτσι. Ναι. Όλοι αδέλφια. Αυτό. Όλοι αδέλφια στο παλέ την Κυριακή, γιατί στήριξαν αυτοκράτορα και μόνο σε αυτόν, παρένθεση και σε καμία διοίκηση, είναι μονόδρομος. Τα εισιτήρια για το θρυλικό πέταλο του Παλέ είναι στα 5 ευρώ. Ο σύνδεσμος από τις δράσεις ενίσχυσης τις οποίες έκανε αγόρασε 25 διαρκείας για το πέταλο, τα οποία δόθηκαν σε αδέλφια μας. Όλοι στο Παλέ την Κυριακή, Άρης Θρησκεία, Σουπερτρία, πολύ σημαντική και πρωτοβουλία των οργανωμένων. Ο άλλος μου στείλε, λέει, μάθε το παιδί να παίζει προ. Ποιο FIFA. Το FIFA έχει τις επίσημες ομάδες, εμείς είμαστε με το FIFA. Πες αυτόν που ζώστε ότι είναι άσχετο. Και επίσης στείλε δώρο ένα FIFA για το Χρήστο 20, γιατί είμαστε το 19 ακόμα. Λοιπόν. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Τώρα σε εκτός, θα έχει τίποτα καλό. Πολύ ωραίες ατζέντες και ημερολόγια 2020 από την Μπαϊάρης. Να πάτε στην μπουτίκ. Θα μας δώσει. Τι? Θα μας δώσει. Πάλι κούτρα θες. Θα μας δώσει. Έχω να πάρουμε λίγο καιρό γι' αυτό. Ναι. Ο Κώστας μου λέει: η Μαρούπα και ο Παναγόπουλος. Οι άνθρωποι οι οποίοι μονίμως κατηγορούσαν τον Άρη. Δεν έχει άδικο. Και τώρα θα πέσω από τα σύννεφα αν υπερασπίζονται τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Θα πέσω από τα σύννεφα. Και εγώ έχουμε να το δούμε τον Παναγόπουλο σχολείο με τον Άρη. Κάνα μήνα. Να χάσει καμιά δίκη εννοείς από τον Άρη. Ναι, κάνα μήνα θα έχει λογική. Εντάξει. Ωραία. Τέλος πάντων. Πλειοψηφία πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να ξέρει. Η Μαρούπα η οποία είναι από την προηγούμενη κατάσταση, έτσι. Και επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα. Νίκο. Μάλιστα, Χρήσανθε. Νίκο. Αυτά. Νίκο. Να προσθέσω κάτι άλλο. Μάλιστα. Επειδή πιάσαμε λίγο τον μπάσκετ και είπαμε και την ανακοίνωση των οργανωμένων, έβγαλε και μια υπενθύμηση σήμερα η ΚΑΕ ότι συνεχίζεται κανονικά διάθεση των εισιτηρίων από την Μπουτίκ. 10 ευρώ παιδιά γενική είσοδο, δεν είναι και τίποτα για το μάθημα Κυριακή. Στο γεμάτο Παλέ, ξέρουμε τι κάνει και πόσο βοηθάει την ομάδα και είναι και μια ευκαιρία από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο παίζει εκτός να βρεθείτε στο Αλεξάνδριο και να στηρίξετε την προσπάθεια των παιχνών του Σούλη Μαρκόπουλου. Κάτι θα να πω τώρα και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθει μετά. 12-9 ο ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. Τι έγινε εσύ? Ναι. Τι έπαθες, γιατί κόλλησες τώρα, τι έπαθες? Ξέρω, έχω πάθει, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει τώρα. Κεφαλικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν νιώθω καλά. Είπαμε για τον κύριο Παντελίδη που τον ανακοίνωσε ο Ατρόμητος νωρίς το μεσημέρι. Σήμερα σε μια έρευνα που έγινε, ο Άρης έχει σκοράρει μέχρι στιγμής σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Κάτι το οποίο έχει πετύχει τελευταία φορά επί Super League τη σεζόν 2006-2007. Τη σεζόν της επιστροφής τότε. Σημαντικό και αυτό σαν στοιχείο. Φαντάσου, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε 10 μάτς, δηλαδή δεν βάλουμε ένα γκολ σε 10 μάτς, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το έκανες όμως τώρα. Και αυτό φανερώνει γιατί λέει μας μου ότι η ομάδα, οκ, δεν σκοράρει όσο θα μπορούσε και βάσει τη ποιότητα που έχει, των ευκαιριών που δημιουργεί, αλλά σταθερά σε κάθε παιχνίδι από την τρίτη αγωνιστική και μετά. Βρίσκει τουλάχιστον ένα γκολ. Σημαντικό και αυτό σαν στοιχείο. Τελευταίο μάτς που δεν έχει σκοράρει, βασικά ένα μάτς είναι που δεν έχει σκοράρει, με το Βόλο. Δεύτερη αγωνιστική. Που είχαμε και την περίπτωση Παντελίδη, Χρήσανθε. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία τάκα στο λαμπαοτάκι, βλέπω πάνω. Όχι που θα είχαν χρόνο. Ναι. 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 Μάλιστα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Ωραία. Ο ναι. Πολυχρόνης Σιγκελίδης, αυτός που είναι στην Ξάνθη τώρα, αυτός στο Επίμαγο, ένας από τους δύο. Ναι. Είναι ο πρώην άντρας της κυρίας Αποστολάκη. Δεν το ήξερα. Ισχύει κάτι τέτοιο, αγάπη, το ξέρεις? Όχι. Όχι, δεν ισχύει ή δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Είμαστε. Τίμια όμως, λέει, δεν το ξέρω γιατί μπορεί να ισχύει. Πολύ σωστή, μπράβο της. Βεβαίως. Προπονητή άλλαξε και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα τον κύριο Ράσταβατς. Θα μπορεί να είναι τεχνικό της Ξάνθης. Ήταν πέρυσι στον πάγκο των Θρακιωτών. Το φάγανε τον Ισπανό. Ναι. Και ανέλαβε ο Σέρβος, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Συνεχίζει τις διαλλαγές. Πόσες ομάδες έχουν αλλάξει εδώ, πλάκα-πλάκα. Σχεδόν όλες. Σχεδόν όλες. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ. Ναι, όλοι. Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει με τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή. Οπα. Φυσικά, φίλε. Γιώργος Δόνης, εντάξει, τι λέμε τώρα. Είναι ο κορυφαίος. Για μένα είναι.
Ο κορυφαίος Έλληνας ήτης. Τέσσερα του ρίξω Τερζής. Άλλο αυτό. Άρα ο Τερζής είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής. Ναι. Καταλήξαμε σε αυτό σαν συμπέρασμα. Ναι. Και όφη που δεν έχει αλλάξει προπονητή και έχει το σήμα. Καλώς. Δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Δύσκολο. Δύσκολο. Το συγκεκριμένο. Πιο εύκολο είναι από αυτό που είσαι στις Κυριακές. Δύσκολο, δύσκολο. Καλώς όφη. Τον όφη θα το βάλεις γκολ. Το θέμα επίσης θα κάνεις. Σιγά ρε φίλε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σιγά ρε φίλε. Σιγά τον έχετε κάνει τον όφη πια. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πού καλό. Ένα ούτε έκανε με τον Πάο κόλλο το μάτς. Ποιο παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο Άρης παίζει κλάσσα ανώτερο ποδόσφαιρο από τον όφη. Κλάσεις. Όχι μία, πέντε κλάσεις. Καλύτερο ποδόσφαιρο από τον όφη. Πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τον όφη. Άκου. Άμπαλι. Άνθρωπος από Θεό να είναι υπέρ, θα το πάρουν πίσω τώρα. Άμπαλι. Να ξέρεις. Άμπαλι. Ο Γρηγορίου είναι στη Λάρισα το ξεκίνημα. Ακόμα. Και αυτός. Ναι. Δεν το είχαμε. Έχει αντέξει προπονήσεις με τον Κούγια. Πολύ καλό. Και ο Κούγιας. Άκουσα. Βάλαμε και σήμερα στο Λαμπατάριο το πρωί ένα. Πολύ ωραία το παθητικό από τη συνέντευξη που παρακολουθούσε τον κύριο Γεωργίου. Ο γνωστός νομικός. Ο γνώστης της νομικής. Ο εξαίρετος νομικός. Αυτά τα έλεγαν πριν ένα μήνα. Όταν έλεγε για τον Ολυμπιακό εναντίον. Καλά, ο Κούγιας ξέρει, μόνο ο Κούγιας ξέρει νομικά και τέτοια. Καλά, με τον Κούγια δεν σε πειράζει. Τον Κούγια δεν πρέπει να τον πει για τα νομικά τίποτα, τον λέει να πέσει. Α, τώρα δεν κάνει. Λέγε το Σαραϊδάρι επίσης. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Είπε. Ναι, ότι ο Πανόπουλος που τώρα παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται, είχε προτείνει για να γίνει μέλος και το Σαραϊδάρης, όπως και έγινε. Και μετά ο Σαραϊδάρης έγινε στέλεχος του ΠΑΟΚ. Τυχαίο. Εντάξει. 15-12. Εξαιρετικά. 15-12. Ωραία σκουλαρίκια. Φοράει η κοπέλα. Έχει κόσμο πάντως, εντάξει. Έχει κόσμο, ναι. Έχει κόσμο. Καλά είναι. Εντάξει. Το μπάσκετ περισσότερο είναι. Ναι, στο Βόλο έχετε πιο πολύ κόσμο από το μπάσκετ. Μια πραγματικότητα είναι αυτή. Έκανες μεγάλη νίκη χθες. Μεγάλη νίκη. Έτσι. 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 Να τα λέμε κι αυτά. Αυτός ο παίκτη του ΠΑΟΚ στο, που έκανε το σερβίς μοιάζει το Μαργαρίτη του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το 15. Όχι, το. Τερζής είναι ακόμα. Τα Κουρίδης. Άρης στη σκιά για πάντα Super 3. Όχι. Όχι, δεν μοιάζει αυτός. Ο Τακουρίδης όμως. Έτσι δεν είναι. Τακουρίδη εδώ. Είναι Τσακουρίδη. Γιάννης Τακουρίδης. Ο Τακουρίδης. Άρης στη σκιά για πάντα Super 3. Σουπεράς ήταν. Όχι Άρης. Καλά, δεν έχει σχέση αυτό. Επαγγελματίας είναι. Καλά, εντάξει, το πει πάω τώρα αυτό. Το ξέρω, επειδή έκανε την DV100 βόλεϊ. Και βόλεϊ έκανε την DV100. Βόλε έκανα, ρε φίλε. Τι άλλο έκανα. Ήμουνα σε ένα επικό παιχνίδι στη V100 Άρης ΠΑΟΚ που ο Άρης κερδίζει 14-7 στα βασιλικά. 14-7. Και στα βασιλικά πολύ άγρι. Και το χάσε 14-16 από τον ΠΑΟΚ. Και έπεσε και μια. Έδειχνε αλφα-ένα βόλεϊ. Έπεσε και μια φωτοβολίδα. Τυπουσιακό. Όχι. Δεν έδειχνε, το έδειχνε μαγνητοσκόπηση. Εγώ κάτι με τη μεν θυμάμαι. Μεν κάναμε. Μεν πανόραμα. Άρρωστα θυμάμαι. Μεν πανόραμα. Παίζαμε. Με σαξόνι, παίρνει επιφυλακή. Τι ωραία. Τι ωραία. Μεγάλη ιστορία. Τι ωραίες αναμνήσεις. Για να αντιλαμβανόμαστε πράγματα και καταστάσεις που κάποιοι τα ακούνε σήμερα και λένε. Πω. Σε βασιλικά. Την έχουμε ζήσει την ιστορία της πόλης αθλητικά. Δεν μας έχουν πει τι έγινε. Έτσι. Αυτά. Για να ακούσω λίγο πώς πάει το μάτς στον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εφόσον τα θελήσει ή τα χρειαστεί, και σερβίς για τον ΠΑΟΚ με τον Μαρσάλ. Περνάει μπάλα στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία για τον δικέφαλο Ολυμπιακός με το χτύπημα από τον Κουσάη. Θα πάρει τον πόντο. Όχι, πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή. Ναι. Έκανε την επίθεση με πάιπ, αλλά. Δεν πάτησε γραμμή, έτσι λοιπόν ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ 17-13. Πάτησε γραμμή ο Πάιπ. Ο Πάιπ 17-13. 9 από τις 14 ομάδες με ενημερώνει εδώ πέρα ο φίλος ο Πάνος εκπομπής έχουν αλλάξει προπονητή φέτος. Ηλινίκη, υπάρχει τέτοιος παίκτης. Ηλινίκη. Αυτός μοιάζει. Με μοιάζει αυτός το Μαργαρίτη λίγο. Κουβανίκο είναι στα ποδητήρια. Κουβανοί κλειδωμένοι. Τους κλειδώσανε. Δεν τους αφήνουν να βγουν έξω. Λένε αυτοί Χρυσάνθε. Ποιοι. Αλήθεια, εγώ τους πιστεύω. Δεν έχει πει τίποτα. Πάω, κάτσε. Εγώ τους πιστεύω. Ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Πιστεύω τους Κουβανούς. Καλά, εσύ. Λογικό. Γιατί δεν βάζει μια σημαία της Κούβας δίπλα της Κολομβίας. Κοντά είναι. Κολομπιάνο. Λοιπόν. Μπορώ να καταλάβω. Δεν πάω.
ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω. Γιατί Κολομβία και τα λοιπά. Έχει τροχιαστεί, που πάλι στο τελευταίο κομμάτι. Έχει εκτροχιαστεί. Ναι. Κλασικά έχει τροχιαστεί. Και μου είπε ένα καλό φίλο, χρόνια πολλά στο φίλο μου, το Σάβα Σαβίδη. Μου είπε να είμαστε πιο σοβαροί μερικέ φορέ και έχει δίκιο. Εντάξει. Απλά και το πολύ το σοβαρό. Ξέρει τον κύριο Σάβα. Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, θέλει και το χαλάρο του Όρη. Θέλει και το σοβαρό του. Εννοείται. Τα εκατομμύρια που έδωσε ο Άρης για να πάρει τον Παναγιώτη Γιαννάκη από τον Ιωνικό Νικαία. Ο αριθμός του Γκάλι. Ντες. Δείχνει τώρα, έχει τηλεπαιχνίδι στον Α. Ναι. Και έχει δύο θέματα Άρη. Αριθμός Δαλάη Λάμα. Πού έπαιζε. Αριθμός Δαλάη Λάμα. Θέση Αλεξανδρίου. 538, δύσκολα. Παραπάνω είναι. Αυτό είναι για το επίσημο. Επίσημο. Ναι. Για το επιτό... Άρα τρία θέματα για τον Άρη. Το κανονικό είναι κανένα 6.000 αυτό. Όταν γεμίζει φουλ. Πώς ναι. Έδωσε ο Άρης να πάρει τον Παναγιώτη για να έχει. Χρήσανθε. Παλιέ. Του ρεπορτάζ. 70 νομίζω. 70! Άρα, για σμπουτάρε πλήρω. 70 εκατομμύρια δραχμές. Πλήρωνε ο πρώην δήμαρχος. Τι? Πλήρωνε ο πρώην δήμαρχος, λέω. Πλήρωνε. Μην μπερδευτεί μόνο αυτή και νομίζω ότι είναι ευρώ. 70 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δύσκολα. Πολύ. Μπορεί να το και 14. 14. Τότε ήταν πολλά λεφτά. 14 εκατομμύρια. Δεν ήταν λίγα. Πρέπει να είναι. 14 μπορεί. 70 πιστεύω. Πιο πιθανό. Το 70 είναι πιο λογικό με το σήμερα. Πόσα λεφτά έδωσε ο Άρης στον Ιωνικό Νικαίαζε για να πάρει το Γιαννάκη, 70 ή 14 εκατομμύρια δραχμές. 35 νομίζω. 35! 6 είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το Σταυρόπουλο. Με 6 εκατομμύρια. Για να καταλάβει δηλαδή τη διαφορά. Άρα 14. Άμα ο ΠΑΟΚ έδωσε 6 για το Σταυρόπουλο, 14. Αυτό είναι το ποσό. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για νόμο. Περίμενε. Περίμενε. Γράψε. Σιτήρια έχουμε. Κάτσε από του χωριού και θα δώσουν και τα σιτήρια. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι. Πηγαίνει το φορτηγό σα για το καλύτερο σέρβις, στις καλύτερες τιμές και φυσικά Alter Ego Fashion που δίνουν και σήμερα το χρύσανθο στη σημερινή εκπομπή. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα τα οποία βρίσκεται σε τρία καταστήματα. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, Πασαλή 35 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης, alterengofashion.gr. Να σου πω εγώ για αριθμούς. Ναι, μέχρι το 11. Το 5. Mm. Παναγιώτη Γιαννάκη. Mm. Μιας που πήγαμε και εγώ ένα. Και το 6 του Νικουγκάλη. Κωνσταντίνος Καρατάντσης 694 τελειώνει το κινητό του, 17:51 και 30 δευτερόλεπτα έστειλε το μηνυματάκι του. Και ο Αντωνιάδης Νικόδημος 18:11 και 12 δευτερόλεπτα, 5:40 τελειώνει το κινητό του. Αντωνιάδης Νικόδημος. Μην γράψεις Νικονιάδης Αντώνημος. Και Κωνσταντίνος Καρατάντσης. Μην γράψεις Καραντίνος Κωνσταντάντσης. Κωνσταντίνος Καρατάντσης. Εντάξει, το έγραψε σωστά. Είσαι λίγο δυσλεκτικός. Έχεις δυσλεξία στο να γράφεις τα ονόματα που κερδίζουν εισιτήρια. Αφού συνέχεια έτσι μας τα γράφεις. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Το ξέρεις ότι κάνεις με ένα. Δεν είναι δυσλεκτικός, δυσγραφικό. Το ξέρεις. Πώς λέγεται όμως αυτό που αλλάζεις το. Στον αγραμματισμό του. Αναγραμματισμό. Ναι. Κεκτημένη ταχύτητα. Κεκτημένη ταχύτητα. Βαρεμάρα δεν είναι αυτό. Κεκτημένη ταχύτητα. Επιπολαιότητα είναι αυτό. Δεν βαριέμαι γιατί ξέρω ότι πάντα είμαι επαγγελματίας. Τι είσαι επαγγελματίας, αφού. Τα γκολ του Γιώργου Κούδα με τον Μπάουγα. Εδώ. Άντε. 5.138. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.